Τον τελευταίο καιρό, σε διάφορες συντηρήσεις που γίνονται στον κήπο, είχε διαπιστωθεί και είχε, πώς να το πω, είχε διαπιστωθεί και από απλούς πολίτες ότι το μνημείο του Κανάρη είχε υποστεί σημαντικές ζημίες και φθορές. Αυτές τις φθορές τις αποκαταστήσαμε με ένα σημαντικό κόστος που πλησιάζει τα 3.000 ευρώ, δηλαδή μαραπαρασπασμένα κολονάκια τα οποία είχαν υποστεί μεγάλη φθορά, όπως επίσης και μια αλυσίδα η οποία ήταν χειροποίητη περιμετρικά του αγάλματος του Κανάρη. Αυτή το πιθανότερο απ' όλα ήταν να είχε κλαπεί λόγω ότι ήταν σιδερένια και είχε και αρκετό βάρος. Εμείς αντικαταστήσαμε περίπου τα 3/4 αυτής της αλυσίδας. Και χθες το πρωί την τοποθετήσαμε. Το μεσημέρι διαπιστώθηκε ότι η αλυσίδα ήταν σπασμένη και κατεστραμμένη σε πάρα πολλά σημεία. Με λύπη μου το λέω αυτό, γιατί και ο κήπος και γενικώς κάθε τι το οποίο βρίσκεται και είναι δημόσιο, ανήκει σε όλους μας. Και όλοι μας πρέπει να το προστατεύουμε με όλους τους τρόπους. Είτε βλέποντας αυτό που το κατέστρεψε, είτε προσπαθώντας να αποτρέψουμε αυτή την καταστροφή. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Οι εικόνες θα μιλήσουν μόνες τους και με λύπη το διαπιστώνω και θέλω να πω ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Και εμείς πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι με την παιδεία την οποία πρέπει να έχουμε και να αποκτήσουμε, ώστε το δημόσιο κτήμα, η δημόσια περιουσία να κατανοούμε και να καταλαβαίνουμε ότι είναι και δική μας. Ο Δήμος έχει μπει στη διαδικασία να σκεφτεί πώς μπορεί τουλάχιστον μέσα στον κήπο να προφυλάξει το κομμάτι έτσι, του Κανάρη, των άλλων αγαλμάτων που κατά καιρούς βλέπουμε ότι γίνονται βανδαλισμοί και γίνονται ζημιές. Ο Δήμος δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο τρόπο που θα μπορούσε να το ελέγξει, αφού δεν έχουμε και δημοτική αστυνομία. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο μέσο το οποίο θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την περιοχή. Παλαιότερα, όταν ήμουν μικρός, και πάρα πολλοί θα το γνωρίζουν ότι ο κήπος έκλεινε. Είχε συγκεκριμένες ώρες επισκεψιμότητας. Ο κήπος βέβαια τώρα είναι ελεύθερος και ανοιχτός, να το χαρεί ο οποιοσδήποτε. Μάλιστα σε αυτό το σημείο να πούμε ότι θα υποστεί και μια γενικότερη ανάπλαση, η οποία τις επόμενες μέρες θα παρουσιαστεί και δημόσια. Και εκεί ίσως ληφθούν τα μέτρα τα οποία λέτε. Δηλαδή η γενικότερη ανάπλαση της περιοχής του κέντρου που θα περιέχει και τον κήπο, την Οδό Δημοκρατίας και Πολυτεχνείου, την Οδό Χιόνης και όλη αυτή τη μεγάλη ανάπλαση που συζητάμε, ίσως να ληφθούν και μέτρα για τη φύλαξη αυτής της περιουσίας.